Σαφή προειδοποίηση για την παράνομη παγίδευση αμπελοπουλιών, εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Θεμάτων και Αλληλείας μετά το τέλος της συνάντησης που είχε το πρωί με τον Υπουργό Γεωργίας. Ο Επίτροπος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μην αναλάβει δράση και μέτρα εναντίον οποιασδήποτε μη βιώσιμης παγίδευσης. If there is a solution that we can work on, we will try and work on it. But as I said, unsustainable trapping and illegal trapping cannot continue. Την ίδια ώρα ετοιμάζεται την Τετάρτη μεγάλη συγκέντρωση στο παραλίμνη από τους κυνηγούς, οι οποίοι οργανώθηκαν και ζητούν μεταξύ άλλων να τους επιτρέπεται το παραδοσιακό κυνήγι με τα ξόβεργα, ενώ τάσσονται ενάντια στην παγίδευση πουλιών με δίχτυα. Κάμνα χωρών αμπεροπουλιού στο γήπεδο, εμαζεύκεται ο νέας σωρός κόσμος και τρώει νική προσούλη αμπεροπούλη. Μα όσα μ' αρέσουν ως πάντων, σε επικοινωνία που είχαμε με εκπρόσωπό του, σημείωσε ότι υπάρχει αναβρασμό στις τάξεις των κυνηγών και την Τετάρτη θα απαιτήσουν μεταξύ άλλων νομιμοποίηση του ξόβεργου ως πολιτιστικής, όπως αναφέρουν κληρονομιά, και ίσα δικαιώματα με τους Ευρωπαίους κυνηγούς. Αφήνουν την ίδια ώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Το πιο σημαντικό όμως μέτρο που είναι για μας είναι ότι για πρώτη φορά ο κόσμος ζήτησε, υπογράφει από μόνος του έντυπη δήλωση και οι επόμενες εκλογές θα είναι καθοδηγούμενη ψήφο. Για τη συγκέντρωση, όπως μας είπαν, έχουν προσκαλέσει τους αρμόδιους υπουργούς, όλους τους βουλευτές και τους αρχηγούς των κομμάτων.